Η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν κατάφερε να επιβιώσει από δύο προτάσεις μορφής. Σίγουρα είναι μια νίκη, αλλά δεν είναι το τέλος των προβλημάτων του Γάλλου Προέδρου. Η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε πολύ σκληρά λόγια για να περιγράψει τις τελευταίες ημέρες κατά τις οποίες ο Γάλλος Πρόεδρος για πολλούς ξεπέρασε τα όρια ενεργοποιώντας το συνταγματικό μηχανισμό για να παρακάμψει το κοινοβούλιο και να προωθήσει μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν άφησε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση αποκαλύπτει μια σχεδόν τυραννική τάση από την πλευρά του Γάλλου Προέδρου, που στην ουσία κυβερνά με διατάγματα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που η αντιπολίτευση χαρακτήρισε άδικο και άχρηστο. Ακόμη και η ίδια η Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε δύσκολο και μη δημοφιλές, αλλά απαραίτητο, τονίζοντας ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα σχόλια της αντιπολίτευσης. Αυτή η νίκη σημαίνει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί από τα 62 στα 64 έτη, όμως για μία ακόμη φορά αναμένονται όλο και περισσότερες ταραχές, με το 70% των ψηφοφόρων να είναι εναντίον του νομοσχεδίου του Μακρόν. 70% of French voters have said that they are against the reform of the pension system here in France. Οι πολίτες έχουν δεσμευτεί να δείξουν αυτή τους τη δυσαρέσκεια στους δρόμους. Annelise Bourges in Paris for Euronews.